Καλημέρα κύριε και κύριοι, γελουσέτες, σε ακόμα ένα βίντεο στο επόμενο μέρος της σειράς του Project Papi, όπου σήμερα το μηχανάκι θα ξεκινήσει να παίρνει και πάλι μορφή. Καλημέρα. Όπως καταλάβατε, έχουμε βάψει κυριολεκτικά τα πάντα. Από τα καπάκια του μοτέρ μέχρι και το πιο μικρό εξάρτημα. Και spoiler alert, όλα τα περιφερειακά θα είναι μαύρα. Μένουν μόνο ορισμένα που δεν έχει πέσει ακόμα βερνίκι για να ολοκληρωθούν όλα. Και από εδώ έχουμε τα πλαστικά, το κοστούμι, όπου έχει τριφτεί και έχει περαστεί αστάρι, περιμένοντας το τελικό χρώμα. Από εδώ έχουμε προφανώς το πλαίσιο, το οποίο είναι έτοιμο, και μια ακόμα χρημότητα που είναι η τροχή. Έχουν και αυτοί ασταρωθεί και περιμένουν το χρώμα. Ενώ εδώ έχουμε το τελευταίο κομμάτι των πλαστικών που είναι στη διαδικασία του αστάρωματος. Όπως το βλέπω τώρα, μιας και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα η αλήθεια είναι στο τελικό χρώμα των πλαστικών, φανταστείτε η μία μεριά να ήταν γκρι όπως φαίνεται αυτή και η άλλη μεριά να ήταν μαύρη. Θα μπορούσε. Αλλά δεν γίνεται. Και ακριβώς δύο εβδομάδες αργότερα όλα τα πράγματα πλην των πλαστικών είναι πανέτοιμα για παραλαβή. Τα πλαστικά προφανώς μένουν να βαφτούν σωστά, να μπει το σωστό χρώμα και τα σχέδια κλπ. Αλλά εδώ έχουμε το πλαίσιο. Τους τροχούς οι οποίοι είναι πανέμορφοι πραγματικά. Και όλα τα χαμηλά περιφερειακά, σταν, καπάκια, το τιμόνι επίσης, το crown, σχάρα, ψαλίδι, πυρούνια, είναι όλα πανέτοιμα, μαύρα, σατινέ, όπως ακριβώς τα ήθελα. Με εξαίρεση τη ραγκάνα και τον δίσκο σε αυτό το κεραμίδο κανελοκόκκινο χρώμα, το οποίο πιστεύω θα δένει αρκετά καλά στο όλο σύνολο. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μαύρα, πλαίσιο, τροχή και τα περιφερειακά είναι έτοιμα για παραλαβή. Αλλά πριν το φύγουμε, επειδή ήταν μια αρκετά σύνθετη και απαιτητική θα έλεγα διαδικασία, ακόμα και για μένα που την έβλεπα από τρίτο μάτι, θα ήθελα να μοιραστούμε μερικά από τα στάδια της όλης διαδικασίας. Λοιπόν, η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όταν τα παρέλαβα από σένα, έπρεπε να τα πιάσω ένα-ένα, να τα καθαρίσω, να φύγουν όλα τα λάδια, γράσα, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων είχε πάνω στο κάθε τι. Να πληθούν καλά, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, γιατί δεν θα κόλλαγε τίποτα επάνω. Είχαν λάδια κλπ. Λάδια, γράσα, βρωμιά από το δρόμο, όλα αυτά έπρεπε να πληθούν σχολαστικά ένα-ένα, με διαλυτικά, νερά, σαπουνάδες κτλ, ώστε να είναι σε μια κατάσταση να μπορώ να ξεκινήσω τη διαδικασία του βαψίματος. Μετά το πλύσιμο είχαμε πολύ τρίψιμο και για να φύγουν κάποιες ατέλειες και για να βελτιωθούν κάποιες επιφάνειες να είναι λίγο πιο ομαλές. Το τρίψιμο και το πλύσιμο των ανταλλακτικών, ας το πούμε έτσι, αν κρίνουμε από τον αριθμό τους και την πολυπλοκότητα των σχημάτων, ήταν μια διαδικασία που κράτησε περίπου 3 μέρες. 3 μέρες για να καθαριστούν. Να καθαριστούν και να τριφτούν. Πληθούν δηλαδή, να καθαριστούν και να τριφτούν, να προετοιμαστούν, να είναι έτοιμο να δεχτούν το αστάρι σε πρώτη φάση. Σε αυτούς τους χρόνους υπολόγισε και το χρόνο αναμονής ώστε να τραβήξουν τα υλικά μεταξύ των διαφόρων χεριών. Τρίχτηκε και το αστάρι και περάσαμε μετά στο διαδικασία της βαφής με το μαύρο σατινέ χρώμα.
μαύρο βασικά χρώμα και μετά έπεσε από πάνω σαν την Εβερνίκη, 2-3 χεράκια για να μας δώσει αυτό το αποτέλεσμα που τόσο πολύ μου αρέσει και εμένα. Ούτε πολύ γυαλιστερό, ούτε πολύ ματ. Πέσανε αρκετά χέρια Εβερνίκη για να αντέχει την κακοποίηση. Σε απλές γρατζουνιές, χτυπηματάκια και τα λοιπά δεν θα έχεις θέμα. Όσον αφορά. Αυτό είναι καλό, ναι. Γι' αυτό και μου παίρνει παραπάνω χρόνο, γιατί ουσιαστικά προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο να προστατεύσω τα πραγματάκια από την κακομεταχείριση και τις φορές που συναντάει κανείς στους δρόμους. Οπότε ναι, ρίξαμε 3-4 χεράκια σαν την Εβερνίκη και τελειώσαμε. Τουλάχιστον με τα μαύρα, γιατί μετά έχουμε και τα πλαστικά. Και μια και ανέβαια στα πλαστικά. Α, παρένθεση. Όσον αφορά τους τροχούς, ας πούμε, έτσι, για να δώσουμε και μια τάξη μεγέθους των χρόνων, μόνο το μασκάρισμα των τροχών και η προετοιμασία τους, ειδικά εδώ μέσα στα αυλάκια που έχει ήδη στο βάθος εδώ του κέντρου και τα λοιπά, που ήταν μέσα στη μαυρίλα και στο γράσο, το μασκάρισμα, η προετοιμασία τους που αφορά πλύσιμο, μασκάρισμα, τρίψιμο και τα λοιπά, ήταν χοντρικά μια μισή μέρα δουλειά, όσο περίεργο και να ακούγεται. Βέβαια μπορεί να το κάνεις πολύ πιο γρήγορα, αλλά θα συμβιβαστείς με το χάλι αποτέλεσμα που θα πάρεις. Αυτά όσον αφορά τους χρόνους και τη διαδικασία, όσον αφορά τα μεταλλικά. Πρωτού πέρασουμε όμως στα πλαστικά, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει και στο στάδιο του ασταριού, περιμένω δηλαδή το χρώμα όπως είπα πριν. Θα ήθελα να πούμε και μερικά λόγια για το πλαίσιο, γιατί αυτό και αν ήταν απαιτητική διαδικασία. Λοιπόν, όσον αφορά το πλαίσιο τώρα, ακολουθήθηκε πάλι η διαδικασία, ξέβαμα, καθάρισμα, πλύσιμο, αστάρωμα, τρίψιμο του ασταριού και στο πλαίσιο, παρόλο που δεν θα φαίνεται, αλλά για λόγους περισσότερο πρόσθεσης του χρώματος παρά για αισθητικούς λόγους, αρκετά χέρια χρώμα και αρκετά χέρια βερνίκη, για να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικό, αν και θα είναι προστατευμένο, δεν θα εντός εκτεθειμένο, τουλάχιστον να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικό στο χρόνο γίνεται. Το πλαίσιο μας πήρε 4 μέρες, μου πήρε. Από το όπως από το την παραλαβή, καθάρισμα, τρίψιμο κτλ, αστάρι, χρώμα, βερνίκια. Κομπλέ. Και φυσικά, το κερασάκι στην τούρτα είναι τα πλαστικά. Ώρα να πάρουμε όλα τα έτοιμα εξαρτήματα και να πάμε στο συνεργείο για την έναρξη της συναρμολόγησης. Ξεκάθαρα τι θα έχει διακοστίνη, το παπί σε τεύχη. Είναι πάρα πολλά κομμάτια, θα πάρει λίγη ώρα να τα συναρμολογήσουμε σε επίπεδο να γίνει το μηχανάκι λειτουργικό. Spoiler alert, δεν θα είναι μέχρι το απόγευμα. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να τα λιγοστέψουμε λίγο τα κομμάτια, συνδυάζοντας κάποια που είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο δίσκος, τροχό κλπ. Ναι, πρέπει να στηθούν οι τροχοί, να βάλουμε γρανάζια, δισκόπλα και αλυσίδες. Ψαλίδια πάνω κάτω και να το χτίζουμε σιγά σιγά. Άρα πολλά κομμάτια γίνονται ένα. Αυτό, ακριβώς αυτό εννοούσα. Πολλά κομμάτια γίνονται ένα. Μπορεί να λίγο στέψουμε. Ας ξεκινήσουμε.
Several days later. Λοιπόν, το κλιπ μόλις είδατε ήταν πριν περίπου 2 εβδομάδες. Και αυτό είναι το στάδιο στο οποίο είχα φτάσει στο μηχανάκι. Περιληπτικά έχουν μπει τα πάντα και η πλεξούδα, αφήνοντας ως μόνες εκκρεμότητες τους τροχούς, το μοντέλο προφανώς, και ορισμένα παραλυκόμενα. Και ο λόγος που παρέμειναν αυτές τις εκκρεμότητες είναι πως αρχικά όσον αφορά τον προσινό τροχό, παρέβλεψα για κάποιο λόγο να βάψω μαύρο αυτό εδώ το εξάρτημα που είναι για το κοντέρ. Και όσον αφορά τον πίσω τροχό, παρέβλεψα να βάψω αυτά εδώ τα δύο που έχουν να κάνουν με το πίσω φρένο. Για να μην τα απολογώ, τα πήγα και αυτά στον Αντρέα για βάψιμο μαζί με το depósito και μόλις τα παρέλαβα πανέτοιμα. Και πλέον έχοντας 0 εκκρεμότητες, ώστε να μπορέσει να γίνει το μηχανάκι και πάλι λειτουργικό, χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το puzzle.